με συνθήματα κατά της κυβέρνησης, πανό και σημαίες, τα μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου διαδήλωσαν μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης και ξεχωριστά από τα υπόλοιπα σωματεία εργαζομένων. Με την εκτίμηση ότι οι ΓΕΣΕ και οι ΑΔΔ δεν επιτελούν συνδικαλιστικό ρόλο, τα μέλη του ΠΑΜΕ κάλεσαν τα λαϊκά στρώματα σε συστράτευση. Με συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις αποφάσεις της κυβέρνησης τα μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δίνουν με τις απεργιακές κινητοποιήσεις τη δική τους απάντηση απέναντι στο πολυνομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή η συγκυβέρνηση και το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί αύριο. Βέβαια, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι συγκεντρώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματικά είναι πρωτοφανείς. Βέβαια, και η επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους είναι τεράστια. Αφορά όλο το σύνολο της ζωής των εργαζομένων, όχι μόνο τις απολύσεις στους δήμους, στους εκπαιδευτικούς και σε μια σειρά άλλους δημόσιους υπάλληλους, αλλά αφορά πολλά άλλα ζητήματα, όπως η κατάργηση της Κυριακής Αργίας, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, νέους φόρους για όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ζωής της λαϊκής οικογένειας. Στόχος των μελών του ΠΑΜΕ είναι να πείσουν άπαντες να συστήσουν ένα κοινό αγωνιστικό μέτωπο και να πάψουν να πιστεύουν το δικοματικό πολιτικό σύστημα. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαποσχολούμενοι θα πρέπει να ξεμπερδεύουν με τις αυταπάτες ότι μπορεί να δοθεί λύση μέσα σε αυτό το σύστημα, είτε από μια κυβέρνηση όπως είναι η σημερινή, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είτε από μια κυβέρνηση αριστερούτσικη, η οποία η πολιτική της θα είναι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατεύθυνση να υπάρχει ανάπτυξη για όφελος των μονοπωλίων. Μόνο μια λαϊκή συμμαχία των εργαζομένων, των αγροτών, των αυτοαποσχολούμενων, που θα έχει απέναντί του τα μονοπόλια και όχι μια αλλαγή κυβέρνηση στην εξουσία, αλλά το σύνολο θα αλλαγή τάξη στην εξουσία, μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα τα σημερινά και να ανοίξει το δρόμο ώστε οι εργαζόμενοι να απολαύσουν το πλούτο που οι ίδιοι παράγουν. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας τελείωσε με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία όμως δεν διασταυρώθηκε με την αντίστοιχη πορεία που ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο Εύρου.